Μία όμορφη κατασκευή, αλλά μέσα από αυτή την κατασκευή και μέσα από αυτή τη δωρεά τι προκύπτουν όμορφα μηνύματα, ειδικά με αποδέκτες ποιους, νέα παιδιά, τη νέα γενιά, μαθητές δημοτικού γυμνασίου, προκειμένου να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της ανακύκλωσης μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την άθληση. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και Πρόεδρο της ΔΕΔΙΣΑ, τον κύριο Μιχάλη Τσουπάκη. Αντιδήμαρχε, πώς είστε, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεχωριστή πρωτοβουλία, ξεχωριστή κίνηση. Βλέπουμε εδώ και τους μικρούς μαθητές. Μαθητές δημοτικού, σωστά? Ακριβώς, μαθητές δημοτικού. Λίγες μέρες είχαν έρθει στο Δημαρχείο μία τάξη, η τρίτη τάξη του 16ου Δημοτικού Σχολείου στα Παχιανά, και είχαν φέρει ένα γράμμα, είχαν κάνει ένα αίτημα. Θέλανε ένα τραπέζι του Big Pong. Αμέσως εμείς είπαμε να το φτιάξουμε, να το κατασκευάσουμε. Είχαμε την ιδέα λοιπόν να το φτιάξουμε από υλικά που ήταν πραγματικά που κατευθυνόταν να πάνε στα σκουπίδια. Αυτός που βλέπετε είναι ένας μαυροπίνακας, ένας μεγάλος μαυροπίνακας από ένα σχολείο. Και είναι στη λογική της επαναχρησιμοποίησης και της μείωσης αποβλήτων. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι πολλά υλικά που εμείς θεωρούμε άχρηστα και ετοιμαζόμαστε να τα πετάξουμε, μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε, να τα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό το μήνυμα είναι που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά. Το μήνυμα της επαναχρησιμοποίησης, όπου μέσα από την επαναχρησιμοποίηση μπορούν να μειωθούν τα απόβλητα. Έτσι φτιάξαμε μια κατασκευή, αυτό το τραπέζι που βλέπετε, όπως και τα πόδια του τραπεζιού είναι από ξύλα, από κομμάτια ξύλα, από κάποιες κατασκευές που ήταν για να πεταχτούν. Αυτά τα ξύλα τα πήραμε, τα καλοποίησαμε και φτιάχτηκε το τραπέζι που βλέπετε. Έχουμε και άλλους μαυροπίνακες και έχουμε πει ότι θα φτιάξουμε και άλλα τραπέζια που θα τα πάμε σε σχολεία και θα τα δώσουμε σε σχολεία, έτσι ώστε μέσα από αυτή τη δωρεά να περάσουμε, όπως είπατε και εσείς, το μήνυμα στα παιδιά της επαναχρησιμοποίησης. Ότι μπορούμε, βάζοντας το μυαλό μας και δημιουργώντας ιδέες και τη φαντασία μας, ναι, τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τα απόβλητα. Να μην πετάμε με το παραμικρό, γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι όταν κάτι χαλάσει, όταν κάτι παλιώσει λίγο, να το πετάμε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με παλιά αντικείμενα. Θέλω λίγο να μας περιγράψετε την αντίδραση των παιδιών, δηλαδή πώς αντιλαμβάνονται αυτή την πρωτοβουλία, αυτή τη δωρεά, και αν σας είπαν κάτι, αν σας μετέφεραν κάποιο μήνυμα. Τα μικρά, ναι, ακριβώς αυτό. Τα μικρά παιδιά χαρήκανε πάρα πολύ, θα το δείτε άλλωστε. Πραγματικά χαρήκανε πάρα πολύ και μετά κιόλας και στο διάλειμμα που το έδωσαν για τα άλλα παιδιά έγινε, θα μπορούσε να είναι σπαντζουρλισμός εκεί πέρα με το παιχνίδι αυτό. Και προσπαθήσαμε σε αυτά τα μικρά παιδιά, γιατί θεωρούμε ότι σε αυτά τα μικρά παιδιά, οι μικροί μαθητές είναι οι καλύτεροι θυματοφύλακες όταν θέλουμε να περάσουμε κάποια μηνύματα προς την οικογένεια. Έδειχναν να το αντιλαμβάνονται το τι ακριβώς τους είπαμε. Εντυπωσιαστήκαν από το γεγονός ότι αυτός ήταν ένας μαύρο πίνακας και ότι μπορούσε να έχει και μία άλλη χρήση αυτός ο πίνακας. Όντως εκπλαγήκανε στην αρχή, περιμένανε κάτι άλλο, αλλά είδανε ένα τραπέζι κανονικό του πικ πονγκ και να έχει μετατραπεί από κάτι άλλο, από ένα πίνακα. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να περάσουμε. Το ερέθισμα στα παιδιά, να βάζουμε το ερέθισμα να σκέφτονται πράγματα, να βάζουν τη φαντασία τους να δουλεύει και να δημιουργούν πράγματα. Αυτή ακριβώς είναι η λογική που το κάνουμε. Και λοιπόν, έχουμε σκοπό να το κάνουμε και ακόμα περισσότερο και πιο εκτενέστερα. Ακριβώς. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, να είστε καλά.